1834. Τα πρώτα ρωσικά σπίτια χτίστηκαν εδώ το 1834. Οι οικογένειες των Μολοκάνων εγκαταστάθηκαν στην Ιβάνκοβα όταν εκδιώχθηκαν από τη Ρωσία επειδή δεν ήθελαν να ακολουθήσουν τους κανόνες της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οι απογονοί τους μιλούν ρωσικά και διατηρούν τις παραδόσεις των προγόνων τους. Η Ιβάνκοβα είναι γνωστή ως το ρωσικό χωριό του Αζερβαϊτζάν. Οι ντόπιοι μιλούν αζέρικα, αλλά η μητρική τους γλώσσα είναι η ρωσική. Όλα τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία των προγόνων τους. Η Μεγάλη Εκατερίνη τους εξόρισε από τη Ρωσία και αφού περιπλανήθηκαν για πολλά χρόνια, τελικά βρήκαν αυτό τον επίγειο παράδεισο. Δεν δεχόντουσαν τις εικόνες. Προσεύχονταν απευθείας στο Θεό. Η Μεγάλη Εκατερίνη αποφάσισε να εξορίσει τους Μολοκάνους από τη Ρωσία. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Έτσι άρχισε η μεγάλη περιπλάνηση. Δεν υπάρχουν ιερείς, κεριά και εικόνες. Αυτός είναι ο οίκος προσευχής των Μολοκάνων της Ιβάνκοβα. Η μαγνητοσκόπηση απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, όμως το συνεργείο του Euronews εξασφάλισε ειδική άδεια. Οι γέροντες είναι υπεύθυνοι για την πνευματική ζωή του χωριού, καθοδηγούν τους νέους και προσπαθούν να τους πείσουν να μείνουν μακριά από το αλκοόλ. Οι γέροντες κάθονται πιο ψηλά από όλους τους άλλους. Αν υπάρχει κάποιο ζήτημα που πρέπει να επιληθεί, οι άνδρες μένουμε μετά την τελετή και ψάχνουμε να βρούμε λύση στο πρόβλημα. Σχεδόν κάθε σπίτι στην Ιβάνκοβα είναι εξοπλισμένο με τη ρωσική σόμπα παλαιού τύπου. Σήμερα η Βαλεντίνα έχει τα γενέθλιά της και μαγειρεύει λάψα. Σημαίνει ζυμαρικά και είναι το πιο διάσημο πιάτο των Μολοκάνων. Πάσχα. Το Πάσχα, στους γάμους, ακόμα και σε κηδείες. Τα ζυμαρικά μας είναι πάντα στο τραπέζι. Αν δεν έχουμε λάψα, δεν είναι η πραγματική γιορτή. Η Ιβάνκοβα είναι το μόνο χωριό στο Αζερβαϊτζάν που συνεχίζει να λειτουργεί ως ένας μεγάλος συνεταιρισμός, ως κολχόζ. Οι ντόπιοι ζήτησαν από τις αρχές να διατηρήσουν τη συλλογική τους φάρμα, που κάποτε ήταν από τις πιο πλούσιες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ο Ιβάν Νονοσελτσεύ εργάστηκε στο κολχόζ όλη του τη ζωή. Όταν αποχώρησε, αποφάσισε να γίνει μελισσοκόμος. Ο Ιβάν λέει ότι τα λουλούδια του χωριού είναι μοναδικά, γι' αυτό και το μέλι του είναι υγιεινό και έχει εξαιρετική γεύση. Όλα τα εδάφη που βλέπετε ανήκουν στην Ιβάνκοβα. Όταν οι πρόγονοί μας ήρθαν εδώ, υπήρχαν δέντρα παντού και εκείνοι τα ξερίζωσαν με τα γυμνά τους χέρια. Αυτό που τώρα βλέπουμε είναι ο καρπός της δουλειάς των πατέρων και των παππούδων μας. Ο Τζον είναι Βρετανός. Ήρθε στην Ιβάνκοβα για μία μονοήμερη επίσκεψη, αλλά αποφάσισε να μείνει για πάντα. Ο Τζον και η σύζυγός του Τατιάνα άνοιξαν έναν ξενώνα και είναι έτοιμοι για τη νέα τουριστική σεζόν. Συχνά υποδεχόμαστε ανθρώπους που ακολουθούν τον δρόμο του μεταξιού. Πολλοί είναι Ευρωπαίοι, ενώ αρκετοί έρχονται από την Ανατολή. Όλοι περνούν από την Ιβάνκοβα και πολλοί σταματούν στο σπίτι μας. Οπότε γνωρίζουμε ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Οι γείτονες του Τζον αγαπούν πολύ τους ξένους. Η Αναστασία και ο Βασίλη Κιλότσεβ μας υποδέχθηκαν στο παραδοσιακό του σπίτι, που έχει μπει στη μηχανή του χρόνου και θυμίζει τα σπίτια των πρώτων Μολοκάνων που έφτασαν στην Ιβάνκοβα. Αυτή ήταν η πρίκα μου όταν παντρευτήκαμε το 1955. Ήμουν 17 ετών όταν κέντησα αυτό το τραπεζομάντιλο και μετά έγινα σύζυγος και μητέρα. Το ζευγάρι ζει ευτυχισμένο από τότε, ενώ εργάζεται καθημερινά στο κολχόζ. Πριν από λίγες ημέρες, η Αναστασία και ο Βασίλη γιόρτασαν την 58η επέτειο του γάμου τους. Όχι πολύ μακριά από εδώ υπάρχει ακόμη ένα μοναδικό χωριό γνωστό για την φιλοξενία του. Είναι η πατρίδα των Ούντις, ενός αρχαίου λαού του Καυκάσου. Ο Ηρόδοτος αναφέρεται στους προγόνους των Ούντις και εμείς θα μάθουμε πώς ζουν στο επόμενο επεισόδιο της εκπομπής «Η ζωή των Αζέρων».